Σύγκληση απόψεων για απεργία μέσα πανελλαδικές εξετάσεις διαπιστώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε χωρίς να πάρθει κάποια απόφαση για κινητοποίησης. Τα μέλη των παρατάξεων δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε διαδικαστικά θέματα παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παρατάξεων συμφωνεί για απεργιακές κινητοποίησεις μέσα στην περίοδο των εξετάσεων με τη μορφή των πενθήμερων επαναλαμβανομένων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος ΑΕΜΕ Κορινθίας, κ. Αριστοκλής Χαρμπίλας. Αυτά όμως μέχρι πριν από λίγες ώρες, καθώς ακαριαία ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στην εξαγγελία της απεργίας της ΟΛΜΕ μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να επιστρατεύσει τους καθηγητές μόλις επιδοθεί στο Υπουργείο Παιδείας η απόφαση της ΟΛΜΕ για απεργία της ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων. Αν και δεν έχει λήξει ακόμη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, είναι προφανές ότι τις οδηγούμαστε σε απεργιακές κινητοποίησεις τις επόμενες ημέρες. Πιστεύουμε ότι είναι ένας μονόδρομος στην επίθεση που δέχονται όχι μόνο βέβαια οι εκπαιδευτικοί, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι, με αποκορύφωμα το τελευταίο νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο, που ψηφίστηκε πριν από δύο εβδομάδες, πριν το Πάσχα, πριν τις διακοπές του Πάσχα. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε να ψηφιστούν ουσιώδεις διατάξεις που, για να μην σας μπερδέψω με πολλά νούμερα, σημαίνουν πολύ απλά το εξής. 10.000 συνάδελφοί μας, αναπληρωτές, χάνουν τη δουλειά τους. Τουλάχιστον 4.000, με πιθανότητα βέβαια να αυξηθεί πολύ περισσότερο από πρόχειρες εκτιμήσεις, αυτό είναι αυτό που λέμε, και με τριοπαθείς μάλιστα, τουλάχιστον 4.000 συνάδελφοι θα βρεθούν υπεράριθμοι και θα κληθούν υποχρεωτικά να μετατεθούν στις άκρες της Ελλάδας, όπου εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάποιο κενό, πολύ μακριά από το σπίτι τους, με δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, γιατί μιλάμε στις περισσότερες περιπτώσεις για νέους συναδέλφους, νέους οικογενειάρχες, των 700, των 800, των 650 ευρώ. Θα κληθούν λοιπόν ουσιαστικά να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο κόστος και οικονομικό και οικογενειακό. Αυτά προτάσουμε και αυτά προέταξε η ΟΛΜΕ. Νομίζω ότι στη συνάντηση με τον Υπουργό, με απόλυτη ωριμότητα, έθεσε αυτή την κόκκινη γραμμή. Πολύ λογικά ζήτησε απλώς να αναβληθούν. Δεν ζήτησε δηλαδή να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αν ενδιαφέρονται, έστω και κατ' ελάχιστον, όπως λένε, για την διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων, να αναβάλουν τη συζήτηση, να πάρουν πίσω αυτά τα μέτρα και να ξεκινήσει καινούρια συζήτηση από τον Σεπτέμβριο σε μια άλλη εντελώς βάση, βάζοντας μέσα και τους γονείς αλλά και τους μαθητές. Διότι πέρα από όλα αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί, ετοιμάζονται στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε αμφιβολία γι' αυτό, νέες συγχωνεύσεις καταργήσεις, πέρα από τις 1.000 καταργήσεις σχολικών μονάδων που είχαμε προδιετίας. Προετοιμάζονται επίσης και το νέο λύκειο, το λύκειο που θα μετατρέψει σε εξεταστικό κέντρο το σχολείο, βάζοντας εξετάσεις ακόμη και στην πρώτη λυκείου, εκτός από την τρίτη λυκείου, τη Δευτέρα, και στην πρώτη λυκείου. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι υπόθεση μόνο των καθηγητών. Και ούτε αντιδρούν οι καθηγητές, δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα εχμής που τίθεται στην αύξηση του ωραρίου τους.